Εμεί έχουμε πραγματικά ένα πόλεμο εδώ πέρα. Έχουμε ένα ακήρυχτο στην ουσία πόλεμο, το οποίο και στην κοινωνία θα επιφέρει και ανθρώπινε απώλειε. Έφταξε το τέλο του πρωτογενή τομέα και η κυβέρνηση δυστυχώ. Τα μέτρα που λέει είναι ψίχουλα. Ωρα μηδέν για τον πρωτογενή τομέα με τους κνοτρόφους του κτηνοτρόφου του Ρεθύμνου να εκφράζουν νέα κραυγή απόγνωση εξαιτία τη εκτείναξη του κόστου παραγωγή σε πάνω από 200% μέσα σε ένα 20 ημερο. Οι πολεμικέ σειράξει στην Ουκρανία και οι επιπτώσει του, συνδυασμό με την προπάρχουσα ενεργειακή κρίση αλλά και τη βαρύ χειμωνιά, έχουν οδηγήσει χιλιάδε παραγωγού στο Ρεθύμνο στη μείωση του ζωικού του κεφαλαίου σε ποσοστό μέχρι στιγμή άνω του 50%. Το ζωικό κεφάλαιο αναγκαστικά θα εξαλευτεί. Γιατί δεν μπορεί να το ταΐσεις, το ζώο είναι, είναι ζωντανό στον κανόνα, θέλει να φάει κάθε μέρα. Όταν δεν μπορεί λοιπόν να το ταΐσεις, δεν μπορεί και να το πουλήσει διότι έχει φρακάρει η αγορά από την προσφορά που υπάρχει τώρα, στα ειδικά στα πρόβατα για να σφαγούνε. Υπάρχει τεράστια προσφορά που θέλει να τα ξεφορτωθεί ο κόσμο, θα τα αφήσει να, να ψοφήσει από την πείνα. Δεν, δεν έχει να το κάνει κάτι άλλο, αλλά δηλαδή, δεν μπορεί να το ταΐσει, δεν έχει χρήματα, δεν έχει χόρτα, θα πεθάνει. Την ίδια ώρα στην κριτική αγορά τα αποθέματα ζωοτροφών και δί του καλαμποκιού τείνουν να μηδενιστούν. Τα εργοστάσια παραγωγή επέβαλαν πλαφών 10 τσουβάγια ζωοτροφή ένα πελάτη, ζητώντα πληρωμέ τη μετρητή. Ο πρόεδρο τη Ενού ΕΕ, Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου, Γιάννη Γκλετζάκη, σε πρόσφατη επιστολή του στον αρμόδιο Υπουργό, μιλούσε για την επισητιστική κρίση που βρίσκεται πρώτων πυλών. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η αγορά της Κρήτης έχει μείνει με σχεδόν μηδενικό απόθεμα σε καλαμπόκι. Σε δύο με τρεις ημέρες θα ξεμείνουμε εντελώ με αποτέλεσμα την πάυση της παραγωγής ζωοτροφών αλλά και τη μη σύτηση του ζωικού κεφαλαίου, κάτι που αυτομάτως συνεπάγεται ότι δεν θα υπάρχει παραγωγή γάλακτος και κρέατος διότι τα ζώα θα πεθαίνουν από υποσυτισμό. Το καλαμπόκι σημειωτέων ότι είχε 188 ευρώ τόνος με στοιχεία πραγματικά το Νοέμβριο, το Οκτώβριο του 2020 και τώρα έχει 530 ευρώ τόνο. Για να καταλάβει δηλαδή τι αυξήσει έχουν επέρθει. Πάντω, εμεί θα διαλύσουμε και θα πάρουμε και μαζί μα και πάρα πολλού άλλου κλάδου. Εν ώψη του Πάσχα, στην αγορά θα υπάρχει επάρκεια κρέατο, μια και οι παραγωγή φάζουν σοριδών αυτό το διάστημα για να μειώσουν το ζωικό του κεφάλαιο. Όμω, την καλοκαιρινή περίοδο, οι καταναλωτέ θα βλέπουν το αρνί και τα γαλακτοκομικά προϊόντα με το κιάλι. Αυτό το Πάσχα θα υπάρχει, θα υπάρξει μια αυξημένη τιμή. Στο αρνή, αλλά θεωρώ ότι θα υπάρξει πάρκια. Αλλά το καλοκαίρι δεν θα υπάρξει αρνή. Αυτή είναι η αλήθεια. Το καλοκαίρι δεν θα υπάρξει αρνή, και δεν θα ξαναφάει και ο κόσμο αρνή από εδώ και πέρα όπω είναι τα πράγματα, αν δεν αλλάξουν. Θα το βλέπει με το κιάλι στην πιτρίνα όπω βλέπω εμεί στα στακούσει. Ο κτηνοτροφικό σύλλογο καλεί του πολίτε σε ξεσηκωμό και την κυβέρνηση να αλλάξει τώρα γραμμή πλεύση πριν ο πρωτογενή τομέα τη Κρήτη εκπνεύσει.